κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η επίθεση που ζούμε όλοι είναι από τις δυσκολότερες που έχει περάσει ο πλανήτης, με τα κρούσματα του κοροναϊού να αυξάνονται μαζί και με τον αριθμό των ατόμων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Τη μεγαλύτερη μάχη στην πανδημία αυτή δίνουν οι εργαζόμενοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να νικήσουν αυτόν τον ιό και να κρατήσουν υγιείς αλλά και ζωντανούς όλους όσους καταφθάνουν στα νοσοκομεία της χώρας. Αυτή την περίοδο λοιπόν ακόμη περισσότερο είναι απαραίτητη και η εθελοντική αιμοδοσία. Για να συζητήσουμε για το ζήτημα της εθελοντικής αιμοδοσίας, καλέσαμε και φιλοξενούμε την Διευθύντρια της Αιμοδοσίας του Σημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής, κυρία Μαριάννα Ανδρεάδου. Κυρία Ανδρεάδου, σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Κυρία Ανδρεάδου, η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιούνταν κανονικά όλο αυτό το διάστημα, mm-hmm. το οποίο υπήρχε και η άρση των μέτρων, και θα συνεχίσει το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς είναι και απόλυτα ασφαλής για τους εθελοντές αιμοδότες. Πώς είναι τα αποθέματα αυτή τη στιγμή όσον αφορά σε τοπικό επίπεδο, και θα θέλαμε να μας πείτε αν επηρέασε κατά κάποιο τρόπο η πανδημία την διαδικασία της εθελοντικής αιμοδοσίας? Τα αποθέματα αυτή τη στιγμή είναι σχετικά ικανοποιητικά. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν, υπήρχε έλλειψη αίματος, και αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα, είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Η προσέλευση καθ' όλη τη διάρκεια, είχαμε προσέλευση αιμοδοτών, κυρίως εθελοντών αιμοδοτών, γιατί υπήρχε και μια άρση των τακτικών χειρουργείων. Και έτσι οπωσδήποτε πανελλαδικά, και στο τοπικό επίπεδο, οι ανάγκες αίμα είχαν ευθύνη. Δηλαδή δεν ήταν τόσο όσο πριν, όπως είναι στην κανονικότητα, ας πούμε. Σας λέω, υπήρχε αύξηση του εθελοντικά προσφερόμενου αίματος, και τώρα συνεχίζουμε και έχουμε κανονικά προσέλευση εθελοντών. Είναι μια διαδικασία απόλυτα ασφαλής και δεν βάζουμε μέσα στην αίθουσα αιμοληψιών πάνω από 2 άτομα για να τηρούνται οι αποστάσεις και όλα αυτά. Μάλιστα. Κυρία Ανδρεάδου, το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνταν και η αιμοδοσία και στο πρώτο καπί Κομωτινής. Mm-hmm. Τώρα, με την επαναφορά της αιμοδοσίας του νοσοκομείου, τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Τις τελευταίες ειδικά 3 μέρες έχουμε μια σημαντική αύξηση. Ο κόσμος αισθάνεται καλύτερα να έρθει στο νοσοκομείο, αν και περιμέναμε να είναι καλύτερα τα πράγματα στο καπί. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον το είχε συνηθισμένο ότι έρχεται να δώσει στο νοσοκομείο. Και καθ' όλη τη διάρκεια αυτή, επειδή δουλεύαμε και στο καπί και στην αιμοδοσία Κομωτινής, ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των εθελοντών πάντα στην αιμοδοσία. Μάλιστα. Πραγματοποιούνται αιμοδοσίες στο καπί αυτή τη στιγμή? Όχι. Έχουν σταματήσει εδώ και από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Μάλιστα. Πώς μπορούν να προσέλθουν οι εθελοντές αιμοδότες? Πρέπει να κλείσουν κάποιο τηλεφωνικό ραντεβού ή προσέρχονται? Όχι, επειδή υπάρχει κάποιος έλεγχος στην πύλη, λένε απλά ότι πηγαίνουν για να δώσουν αίμα και πηγαίνουν κάποια σειρά. Επικοινωνεί η πύλη μαζί μας, η πύλη του νοσοκομείου, και κατόπιν τους έρχονται μέσα χωρίς να υπάρχει συνωστισμός. Κατά τα τακτικά ωράρια. Οπότε έχουμε δηλαδή κανονικά αιμοληψίες. Μάλιστα. Κυρία Ανδρεάδου, με αφορμή την ημέρα των νοσηλευτών και νοσηλευτριών, η οποία έρχεται να επισφραγίσει την διεθνής αναγνώριση του νοσηλευτικού λειτουργήματος, τα περιφερειακά τμήματα αλλά και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας διοργανώνει πανελλαδική αιμοδοσία στις 11 και 12 Μαΐου, στην οποία συμμετέχει και η τμήμα αιμοδοσίας του Σημανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής. Mm-hmm. Ενημερώστε μας για την δράση αυτή. Είναι μια δράση πανελλήνια και υποστηρίζεται από την ΕΝΕΑ, από την Πανελλήνια Ένωση Νοσηλευτών και από όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Κομωτινής θα συνδράμει σε αυτή την πανελλήνια αιμοδοσία με όποιο τρόπο μπορεί. Μάλιστα. Κλείνοντας την συζήτησή μας, να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ, και παρόλο στις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια διαδικασία η οποία είναι απόλυτα ασφαλής mm-hmm. για τους εθελοντές και απόλυτη αναγκαία για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη το αίμα αυτό. Ναι, είναι μια διαδικασία απόλυτα ασφαλής,
τηρούνται όλες οι αποστάσεις και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτός που έχει τρανοδοσία πρέπει να έχει μάσκα, αν δεν έχει του δίνουμε εμείς, και καλό θα είναι να φοράει και χάντια για τη δικιά του ασφάλεια κυρίως, αν και οι χώροι της θερμοδοσίας αποστηρώνουν τους σχολαστικά. Και κατόπιν είναι μια διαδικασία απόλυτα ασφαλής, γιατί όσοι είναι υγιείς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να δώσουν αίμα, και επίσης από όλες τις μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μετάδοση του κορονοϊού, είναι ένας αναπνευστικός ιός και δεν υπάρχει μετάδοση του κορονοϊού με το αίμα. Αιματογενή δηλαδή μετάδοση του ιού δεν υπάρχει. Ακόμα και κάποιος να είναι συμπνευματικός φορέας, δεν υπάρχει μετάδοση του ιού. Αιματογενός. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέα, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Γεια σας. Να ανοίξουμε ακόμη ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας και να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αντιπρίτανη έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Κυρία Μιχαλοπούλου, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδη. Καλησπέρα. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όσον αφορά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα, και να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την συνέχιση της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης, αυτή τη φορά με ένα νέο πρόγραμμα που έχει τον τίτλο «Σύγχρονη μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ελλάδα» και απευθύνεται σε στελέχη του 4ου Σώματος Στρατού. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό, καθώς να αναφερθείτε και στο στόχο και στο σκοπό του προγράμματος. Ναι, βεβαίως. Είμαστε στη φάση που εκδηλώνονται το ενδιαφέρον για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει προκύψει από μνημόνια συνεργασίας αλλά και γενικότερα την συνεργασία σε διάφορα θέματα που έχουμε με το 4ο Σώμα Στρατού, και είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή για στελέχη του στρατού, όχι μόνο του 4ου Σώματος αλλά γενικά. Μάλιστα. Για τους ανθρώπους από το στρατό. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι άνθρωποι του στρατού τόσο τους βασικούς όρους, όσο και κάποια πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό θέμα, και έτσι να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική η παρέμβαση στην προσφυγική παύλα μεταναστευτική ροή. Τώρα, πρακτικά θέματα σχετικά με αυτό, έτσι, με την οργάνωση του προγράμματος, που στην πρώτη του αυτού εκδοχή αφορά μόνο τα στελέχη του στρατού, στη συνέχεια θα το επαναλάβουμε και θα το επεκτείνουμε παράλληλα, θα είναι ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Έχει, να πω ότι έχει μια διάρκεια περίπου 40 ωρών. Θα πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο, ξεκινά μέσα Μαΐου, 23 Μαΐου για την ακρίβεια, και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πραγματοποιείται, γίνεται από την αδέλφους των τμήματων κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής επιστήμης, ιστορίας, εθνολογίας, αλλά ταυτόχρονα μετέχουν και συνεργάτες μας. Και θα σας πω ενδεικτικά κάποια ονόματα από τους καθηγητές μας. Είναι ο κύριος Σέρμπος Σωτήρης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του προγράμματος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Η κυρία Πεπετζόγλου Μαρία, καθηγήτρια στο Κοινωνικής Πολιτικής. Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, ο κύριος Γραμματίκας Βασίλειος από το Πολιτικών Επιστημών. Ο κύριος Κουλούρης Νίκος από το Κοινωνικής Πολιτικής το τμήμα. Η κυρία Κουτσουράκη Ελένη, η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στις ΜΚΟ. Ο κ. Παπαναστασίου και Κόρος Δημήτρης είναι διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας και συνεργάτες στο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής, ενώ θα έχουμε και την χαρά να μετέχει και ο κ. Αποστόλου Γρηγόριος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Frontex στην Ελλάδα. Οπότε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό θα πλαισιώσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στο να κάνει μια εξοικείωση με βασικές έννοιες μετανάστευσης, προσφυγικής ροής, μηχανισμούς προστασίας, βασικά δικαιώματα, νομικές υποχρεώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο και το πλαίσιο που αναπτύσσουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα αυτά.
γεωπολιτικές διαστάσεις θα παρουσιαστούν από τον κύριο Σέρμπο όσον αφορά τόσο την περιοχή μας αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσουν τη δυνατότητα να εξ αποστάσεως τώρα πια λόγω του κορονοϊού. Η αρχική σκέψη ήταν για να γίνει διαζώσεις αλλά δεν μπορέσαμε να το... να το υλοποιήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες και θα δώσει τη δυνατότητα και για ανταλλαγή απόψεων και για εμπειριών που, για ένα θέμα που όπως ξέρετε είναι πολύ επίκαιρο ειδικά στη Θράκη. Έτσι ακριβώς. Να αναφερθούμε λίγο και στις προθεσμίες υποβολής αναιτήσεων. Νομίζω οι προθεσμίες των αιτήσεων είναι μέχρι τα μέσα του Μαΐου. Έχουμε τις επόμενες 10 μέρες, περίπου 10 μέρες για να γίνουν οι αιτήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στις 23. Είναι ήδη ανοιχτή η πλατφόρμα, το kedivim.gov.gr, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Μάλιστα. Σε προηγούμενη συζήτησή μας, κυρία Μιχαλοπούλη, είχαμε αναφερθεί και στα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία διοργανώνει στην παρούσα φάση το kedivim. Αν θέλετε να αναφερθούμε εν συντομία ξανά σε ορισμένα από αυτά, τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι δύο προγράμματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση της επιχειρηματικότητας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα δύο είναι τα αντικείμενά τους. Παρέχονται από καθηγητές από το Οικονομικών Επιστημών, το τμήμα μας, τον κύριο Βλάδο, συγκεκριμένα και συνεργάτες του και έχουμε μία παράταση 20 ημερών έτσι ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να ξεκινήσουν εξ αποστάσεως πάλι θα πω οι εκπαιδευτικές ενότητες, παύλα, διαλέξεις, μαθήματα. Υπάρχει ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί όλο αυτό μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες για να μπορέσουμε κανονικά να προχωρήσουμε με τις προγραμματισμένες συναντήσεις τηλεδιασκέψεις πλέον. Μάλιστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να συζητήσουμε για το πολύ μεγάλο έργο υλοποίησης των φοιτητικών εστιών αλλά και των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπόν υποδομών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υλοποίηση του έργου? Είμαστε στη φάση όπου έχει προκηρυχθεί η πρώτη ενότητα, η πρώτη φάση του διαγωνισμού, γιατί ο τρόπος που εξελίσσεται αυτό το έργο περιλαμβάνει 2 φάσεις. Η δεύτερη έχει τον ανταγωνιστικό διάλογο και σήμερα, αργότερα κάποια στιγμή, θα ολοκληρωθεί και θα είναι διαθέσιμο στον αέρα με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης 23 Ιουνίου, όπως έχει ανακοινωθεί. Και στο διάστημα αυτό θα μπορέσει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από τους τα ενδιαφερόμενα σχήματα. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο περιλαμβάνει τομές έρευνας, στη Ζάνθη. Εδώ έχουμε τις φοιτητικές εστίες, εστιατόρια, δηλαδή υποδομές φοιτητικής μέρημνας, την κεντρική βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, χώρους εκδηλώσεων, τελετών και συνέβρεση για τους φοιτητές θα μπορούσαμε να πούμε, όπως επίσης και πανεπιστημιακές κατοικίες και κομμάτι από ξενώνες φιλοξενίας μικρής διάρκειας για αθλητές ή ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό και είτε για ερευνητικούς είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς πρέπει να παραμείνουν στο πανεπιστήμιό μας και να συνεργαστούμε μαζί τους για μικρό χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, θα συνεχίσω με την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπου και εκεί έχουμε φοιτητικές εστίες. 350 κλίνες είναι σε κάθε πόλη ο σχεδιασμός και φοιτητικό εστιατόριο μέσα όλες αυτές οι υποδομές στις πανεπιστημιοπόλεις, στη Δραγάνα συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκονται και αυτή τη στιγμή βρίσκεται το τμήμα της ιατρικής και κάποιες λοιπές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η ανάπτυξη και περιμένουμε ότι μέχρι τις 23 Ιουνίου θα έχουν υποβληθεί οι υποψηφιότητες, θα έχει γίνει τους ενδιαφέροντες για αυτή την πρώτη φάση. Μάλιστα. Κυρία Μιχαλοπούλου, πριν από λίγες ημέρες έγινε η μερική άρση των μέτρων της πανδημίας του κοροναϊού. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το τι θα ισχύσει για την επαναλειτουργία των ΑΕΗ.
Κοιτάξτε, έχει δοθεί το πλαίσιο το οποίο το κάθε πανεπιστήμιο λαμβάνει υπόψη του ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες στις σχολές και τα τμήματα που έχει. Εμείς ακριβώς αυτό κάναμε, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί το εξάμηνο, το οποίο στη συντηρητική του πλειοψηφία γίνεται εξ αποστάσεως. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα για όπου αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν διαζώσεις κλινικές και αυτό ακριβώς θα γίνει, όπως φαντάζεστε, για τις σχολές που τις αφορά. Και στη συνέχεια, μετά τη λήξη του εξαμήνου που έχει να κάνει με τη φοίτηση, δηλαδή την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, θα περάσουμε στο κομμάτι της εξεταστικής που για το Πανεπιστήμιο μας θα ξεκινήσει από τις 22 Ιουνίου. Έτσι όπως κάναμε έναν προγραμματισμό. Μέσα σε αυτό, σε αυτά τα διαστήματα, το κάθε τμήμα, η κάθε σχολή, με αποφάσεις της και με το σχεδιασμό που όλοι αυτή τη στιγμή κάνουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε το πλήρες πρόγραμμα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η εξεταστική μέσα στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κυρία Μιχαλοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κι εγώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, ημέρα γέννησης του Ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού Ερίκου Ντινάν, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μυσελίνου. Για να μιλήσουμε για την ημέρα αυτή, καθώς και την τεράστια προσφορά του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην κοινωνία, καλέσαμε και φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον αρχηγό Σαμαριτών Διασωστών Ερυθρού Σταυρού του Περιφερειακού Τμήματος Κομωτινής, κύριε Κωνσταντίνο Ιμανιμίδη. Κύριε Ιμανιμίδη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Μανιμίδη, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενη στην σημερινή ημέρα, καθώς και με αφορμή τον σημερινό εορτασμό, στην live ενημέρωση, την οποία πραγματοποίησε το παράρτημα Ροδόπης του Ερυθρού Σταυρού μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θέμα την ιστερία του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς έδωσε και οδηγίες και συμβουλές για τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής για τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Γιορτάζουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για μας. Και φυσικά τις δύσκολες αυτές μέρες που αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με τον COVID-19 σε όλο τον πλανήτη, είναι μια μικρή ανάσα για εθελοντές και εργαζόμενους στον Ερυθρό Σταυρό, ώστε να γιορτάσουμε μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες και εμείς. Γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο στην Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μυσελίνου πραγματοποιούμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο κέντρο της Κομωτινής. Φέτος, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, δεν στάθηκε αυτό δυνατό. Οπότε δεν θέλαμε να αφήσουμε όλους τους φίλους μας χωρίς να γιορτάσουν μαζί μας. Έτσι φυσικά οργανώσαμε σε διαδικτυακή πλατφόρμα να δώσουμε κάποιες συμβουλές και κάποιες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα ατομικής προστασίας με το COVID-19 και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό, μιας και αλλάξαμε λίγο τον τρόπο επαφής με τους πολίτες και τον τρόπο φυσικά εορτασμού αναγκαστικά λόγω των ημερών. Μάλιστα. Κύριε Μανιμίδη, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έδωσε το παρόν και βρέθηκε στο επίκεντρο των δυσμενών καταστάσεων των οποίων βιώνουμε. Λειτουργεί με συνέπεια, γνώση αλλά και επαγγελματισμό, προκειμένου να τηρηθεί στο έπακρο η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Θα θέλαμε να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση του τελευταίου χρονικού διαστήματος εν ώψη της πανδημίας με τις δράσεις του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή μας. Κοιτάξτε, σε πανελλαδικό επίπεδο, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σύμφωνα με τις καθημερινές οδηγίες που δίνει και ο πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης, ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, φροντίζει να βρίσκεται παντού. Βρίσκεται σε δομές μεταναστών, παρέχοντας πρώτες βοήθειες, εκπαιδεύοντας στο COVID, στην αντιμετώπιση του COVID-19. Βρίσκεται σε κέντρα φύλαξης ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, βρίσκεται στα σωφρονιστικά ιδρύματα όλης της χώρας, βρίσκεται στις κεντρικές πύλες των περισσότερων νοσοκομείων της χώρας, βρίσκεται πλέον σε δικαστικά μέγαρα,
αντιμετωπίσαμε τον μήνα που μας πέρασε τον Εύρο για την περιοχή μας εδώ πέρα. Αντιμετωπίσαμε κάποιες μικρές ροές στη Μυτιλίνη. Νομίζω ότι έχει αποδείξει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ότι έχει κάνει μία επανεκκίνηση πλέον. Προσπαθεί να κινηθεί σε όλα τα επίπεδα που μπορεί να βοηθήσει. Και φυσικά νομίζω και η κεντρική διοίκηση με τον κύριο Αυγερινό, αλλά και τα κατατόπους διοικητικά των περιφερειακών τμήματων, μαζί με τους εθελοντές, κάνουν μία άψογη δουλειά για να έχει το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα όλο αυτό. Μάλιστα. Πρόσφατα ενισχύθηκε η συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ένα ακόμη όχημα, μία προσφορά γνωστής αντιπροσωπείας εδώ στην πόλη της Κομοτηνής για τις ανάγκες των καθημερινών δράσεων των εθελοντών του. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι όταν αναγνωρίζεται το έργο του Ερυθρού Σταυρού πέραν από το όνομό μας, αναγνωρίζεται και από άλλους όμορους νομούς. Έτσι λοιπόν αποφάσισε μια αντιπροσωπεία να παραχωρήσει ένα όχημα για τις ανάγκες του Ερυθρού Σταυρού αυτές τις μέρες, όπως θυμάστε είμαστε και στο Βοήθεια στο Σπίτι εδώ στην Κομοτηνή, οπότε είχαμε ανάγκη από ένα επιπλέον όχημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ανθρώπους και την αντιπροσωπεία φυσικά που δώρισε, παραχώρησε αυτό το όχημα για τις ανάγκες μας και ευελπιστούμε ότι σύντομα δεν θα χρειάζεται και θα μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να το παραδώσουμε πίσω, μιας που αν θυμάστε έχουμε σιγά σιγά και το διασωστικό όχημα που περιμένουμε να έρθει στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού από τις εκδηλώσεις ακόμα του Σανταράν. Μάλιστα. Κύριε Μανεμίδη, πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια διάκριση διαφορετική για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και αναφέρομαι στο μεγάλο βραβείο το οποίο κέρδισε στον διαγωνισμό του Δήμου Κομοτηνής για την δημιουργία σύντομης ταινίας με τίτλο «Στην Κομοτηνή μένουμε στο σπίτι», όπου σας απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο θα διατεθεί για στήριξη κοινωνικού σκοπού. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη έκπληξη για μας. Μέσα στις καθημερινές δράσεις των εθελοντών αποφασίσαμε τις μεσημεριανές ώρες που ξεκουραζόμαστε να μην ξεκουραστούμε και για πρώτη φορά να ασχοληθούμε λίγο με το δημιουργικό κομμάτι. Το δημιουργικό κομμάτι που σε γενικές γραμμές είναι άγνωστο για τους εθελοντές, ειδικά το τηλεοπτικό δημιουργικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά κάναμε μία προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Κομοτηνής που επέλεξαν το βίντεό μας. Φυσικά να συγχαρούμε και όλους όσους διαγωνίστηκαν. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το δώρο για μας. Το ξενοδοχείο Ανατόλια επίσης θα πρέπει να το ευχαριστήσουμε, καθώς ήταν ο χορηγός που διέθεσε και το χρηματικό ποσό. Μάλιστα. Κύριε Μανεμίδη, πριν περάσουμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο το οποίο απέσπασε το βραβείο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και για την επικοινωνία και θα είμαστε σε επαφή το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η πανδημία του κορονοϊού και σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και εδώ στην περιοχή μας και φυσικά να συζητήσουμε και τις περαιτέρω δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Βεβαίως, να είστε και να είμαστε όλοι καλά, προσεκτικοί και μένουμε ασφαλείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Όλοι αυτές τις μέρες περνάμε δύσκολα και μοναχικά. Αλλά κάθε διαδρομή στη ζωή μας έχει νόημα.
There's still another game to play. And life is beautiful that way. Δώστε νόημα στη ζωή τη δική σας και των συνανθρώπων μας. Εμείς είμαστε εδώ. That you're out there on your own. Remember what is real and what we dream is love alone. Keep the laughter in your eyes. Soon your long-awaited μαζί στα δύσκολα. Μαζί σε ό,τι χρειαστείτε. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον πολιτισμό και να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εμπνευσμένο συνθέτη, ταλαντούχο μουσικό, αγαπημένο ηθοποιό, εξαιρετικό παρουσιαστή και δάσκαλο, τον κύριο Γιάννη Ζουγανέλη. Κύριε Ζουγανέλη, να σας καλησπερίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πρόλογό σας. Να είστε καλά και εγώ, Φωτεινή, σας σέβομαι πάρα πολύ. Κάνετε πολύ ουσιαστικά τη δουλειά σας, γι' αυτό και είμαι εδώ παρόν. Και βέβαια επιπλέον χαίρομαι κάθε φορά που μιλάω εκτός της περιφέρειας της Αττικής. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η χαρά και η τιμή είναι δική μας. Κύριε Ζουγανέλη, καταρχήν να ρωτήσουμε αν είστε καλά και πού σας βρίσκουμε την παρούσα χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι μου. Είμαι καλά. Το είμαι καλά είναι πολύ σχετικό, γιατί ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να είμαστε όλοι καλά. Διότι ο ένας είμαστε άνθρωποι εξαρτημένοι, εξαρτιόμαστε από τον άλλον. Από την παρουσία του, από την υγεία του, από την πνευματικότητά του, από τον ψυχισμό του. Ειδικά εμείς οι καλλιτέχνες που παίρνουμε την έκφραση των ανθρώπων, τη ζωή τους και μπαίνουμε στη διαδικασία να ερμηνεύσουμε εμείς και να την κάνουμε πιο συνοπτική μέσα σε 2-2,5 ώρες, να περιγράψουμε μια ολόκληρη ζωή ή σε ένα τραγούδι να περιγράψουμε μια κατάσταση. Γι' αυτό με ενδιαφέρει να είναι όλοι καλά. Και τα πράγματα στην Ελλάδα είναι καλά και στα Βαλκάνια είναι καλά. Εννοώ ότι το κλίμα δεν ευνοεί την εξάπλωση του κορονοϊού και εμείς επίσης, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία της υποταγής, υπακούσαμε σε ό,τι συνέβη και σε ό,τι εξαγγέλθη και έτσι μπορέσαμε να ισορροπήσουμε. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος συνεχώς βάλεται και αυτό σαρκάζεται ή αυτό αναιρείται ή αυτό απαξιώνεται πολλές φορές, και αυτό τον ίδιο το λαό, αποδεικνύει ότι είναι ένας αξιοπρεπής και σεμνός λαός και έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Και όπου παρανόμησε, εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο νόμο ούτε στην παρά του νόμου ιστορία, το έκανε ας πούμε ευπρεπώς. Μάλιστα. Κύριε Ζουγανέλη, να συζητήσουμε για το πλήγμα το οποίο υπέστη ο καλλιτεχνικός κλάδος, καθώς όλο αυτό το διάστημα παρατηρούμε τις αντιδράσεις όλων των καλλιτεχνών, καθώς και τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνετε τα νέα μέτρα τα οποία εξήγηλε το Υπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη του καλλιτεχνικού κλάδου. Κοιτάξτε, να σας πω, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα μικρό, μια μικρή τοποθέτηση. Τα τελευταία χρόνια η ζωή των ανθρώπων της τέχνης, όλης της τέχνης και των επαγγελμάτων που συνοδεύουν για να μπορούν να πραγματοποιηθεί, ενώ και τους ανθρώπους που είναι τεχνικοί, που οι ζωγράφοι, ξέρετε, το θέατρο ας πούμε, το θέατρο συνδυάζει όλες τις τέχνες. Δεν ισορροπούσαν στον βιοπορισμό με αξιοπρέπεια, διότι εξέπεσαν τα πράγματα. Δεν υπάρχουν, όπως κατά το παρελθόν, χώροι από όπου μπορεί κάποιος να παίζει πέραν της μιας ή το πολύ δύο φορές τη εβδομάδα.
Το κράτος επέτρεψε όλο αυτό το καιρό να απαξιώσει ασφαλιστικά τους μουσικούς και τους ηθοποιούς, κατά το πλείστον τους έκανε και ορομίσθιους, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δοδεται σε θέμα ασφάλειας. Όταν ας πούμε εργάζεσαι κάπου και το ένσημο σου είναι 2 ή 3 ώρες, ας έχεις πάει εσύ και ας κάνει 8, διότι ο μουσικός κάνει sound check, πηγαίνει πολύ πριν κλπ. Δεν υπήρχε περιβάλλον στο κράτος. Και τώρα αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθησαν μπορεί να ευνοούν. Τώρα ξέρετε, μιλάμε σε πρώτη φάση, μιλάμε σε πρώτη φάση για τις επιδοτήσεις. Ναι. Η επιδότηση σε ένα μικρό βαθμό είναι βέβαια για μερικούς απαραίτητη και αναγκαία. Mm-hmm. Σε κάποιους άλλους είναι και ελεημοσύνη. Το θέμα είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να είναι ισόνομοι, γιατί ίση δεν μπορεί να είναι δυστυχώς έτσι όπως είναι η ζωή, να είναι ισόνομοι και να απολαμβάνουν ό,τι έχουν κατακτήσει τόσα χρόνια. Τα μέτρα δεν ήταν τέτοια που να μπορούν να με κάνουν εμένα να νιώσω ήρεμα απέναντι στους συναδέλφους μου. Καταρχήν μας αγνώρισαν παντελώς, και εφόσον έγιναν διάφορες κινητοποίησεις και σε προσωπικό και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, τότε ξύπνησαν. Δηλαδή, όταν στα μέτρα επαναγγέλεις ξεχνάς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων του πολιτισμού, ξεχνάς δηλαδή τον πολιτισμό, δεν έχεις πολιτισμό. Δηλαδή δεν τον αντιλαμβάνεσαι, δεν τον υπολογίζεις καν. Και μιλάμε για όλους τους, με εξαιρέσεις, το τονίζω, για όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν με ενδιαφέρει να χαϊδέψω. Δεν έχω κανένα συμφέρον να μην λέω την αλήθεια. Το μόνο μου συμφέρον είναι η αλήθεια. Τώρα, πασαλήματα ήταν αυτό το. Διότι μας έχουν αφήσει ξεκρέμαστους και τους ανθρώπους που εξαρτιόμαστε από την πνευματική ιδιοκτησία και τις απολαβές της, που δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι πήγε να γίνει και έχει γίνει, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο για να μπορούμε να εισπράττουμε οι άνθρωποι αυτό που μας αναλογεί. Και βέβαια, πιστέψτε με, δεν κρίνω εξιδίων τα λότρια, ούτε για ιδίων όφελος μιλάω, άμεσο ιδίων όφελος εννοώ, γιατί εμείς μέρος των καλλιτεχνών έχουν την δυνατότητα να εμφανίζονται στη σκηνή ή και στις μουσικές σκηνές ή και στα διάφορους άλλους χώρους και να αμείβονται. Mm. Ανοίγω παρένθεση. Mm. Ο Άγιος Τσιτσάνης δεν θα μπορούσε να ζήσει αν δεν πήγαινε να δουλέψει τα βράδια στο Χάραμα. Ξεπεράσαμε πράγματα, αλλά δεν μας υπολογίζουν όπως πρέπει. Είδα δε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον κύριο Άδωνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτή η υπεροψία. Αυτός ο τρόπος που υποτίμησε με το λόγο του τους καλλιτέχνες. Ο απαξιωτικό τους λόγος για τον πολύ συμπαθή και αγωνιστή, γιατί τρέχει αυτός για τα πνευματικά δικαιώματα, φίβοδε λιβωριά. Μία υπεροψία και μία δίθεν καλοσύνη, ας πούμε, από την Υπουργό, και μία κατανόηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες ούτε το επίδομα θα πάρουν, ούτε υπάρχει προοπτική για εργασία άμεση, και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν δεν βρεθούν λύσεις θα υπάρξουν πολύ μεγάλα προβλήματα, ακόμα και επιβίωση στον κλάδο των καλλιτεχνών. Πολύ δυσίωνο όλο αυτό το ζήτημα και σίγουρα η εξέλιξη του θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Ζουγανέλη, θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας όσον αφορά το Μητρό Καλλιτεχνών και Δημιουργών, ένα σημαντικό μέτρο το οποίο λήφθηκε και αυτό εν μέσω της πανδημίας. Ναι, εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσουν το Μητρό. Mm-hmm. Αν γίνει το Μητρό μόνο για να... τι να πω, δεν ξέρω. Για να υπάρχει και μόνο, δεν ξέρω. Αν το Μητρό το χρησιμοποιήσουν για να ισορροπήσουν οι άνθρωποι αυτοί στην εγκυρότητα του επαγγελματός τους, σαφώς θα είναι καλό. Το πώς το χρησιμοποιούμε είναι. Ξέρετε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω πάρα πολύ στη σοφία του μεγάλου Καστοριάδη. Το κράτος, έλεγε αυτός ο άνθρωπος, ότι θέσπισε νόμους για να υπερασπίσει το κράτος από τους πολίτες.
Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δημοκρατία είναι να θεσπίσει νόμους, να υπερασπίζει το πολίτης από το κράτος. Αλλά εμείς που ενδιαφερόμαστε, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, για τις ποιότητες των ανθρώπων, για τις προσωπικότητες τους, και όχι δεν τους κατατάσσουμε σε ταξική λογική. Τους κατατάσσουμε και μάλλον, για να είμαι πιο σύντομος, ξέρετε, εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να εκφράσουμε τη ζωή για να ενώσουμε τους ανθρώπους. Να βρεθούμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, και μάλιστα σε μια πανέμορφη χώρα, η οποία δεν είναι καθόλου μικρή. Απλώς με συγχωρούμε συνεχώς όταν την αποκαλούμε μικρή. Μια χώρα, παράδειγμα σας λέω, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ολλανδία, που είναι σαν την Πελοπόννησο, κανείς δεν είπε ότι είναι μικρή. Τέλος πάντων. Που έχουμε ομορφιά που εισπράττουμε από το φως που εκπέμπεται από τον ήλιο. Δηλαδή, δεν έπρεπε εμείς να αγνοηθούμε. Και εγώ είπα κάτι και μου έκανε εντύπωση, και θα το ξαναπώ σήμερα, γιατί θα βγω και με τον Χατζηνικολάου, και δεν τον βάλανε. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, ας αφήσει το κράτος, όταν πεθαίνουμε, τις δημόσιες δαπάνες, και να κάνει δημόσια δαπάνη για τη ζωή. Λοιπόν, αυτό πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, αλλά τα σημαντικά, ο κάθε αρχισυντακτάκος των καναλιών δεν τα κατανοεί, διότι όλοι αυτοί που είναι σε αυτές στα πόστα δεν είναι έμπειροι, ούτε άνθρωποι που έχουν μια σοφία για την πολιτεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα μέσο και μπήκαν εκεί πέρα. Και εμείς εξαρτώμαστε, η φωνή μας, ας πούμε, από τον κάθε τέτοιο τύπο, ας πούμε. Γι' αυτό και ο κόσμος απέναντί μας έχει και μερικές φορές αντιρρήσεις. Διότι αυτό που προβάλλεται είναι αυτό που αντιλαμβάνονται αυτοί, ή αυτό που τους βολεύει. Από αυτά που λέμε. Με εξαίρεση κάποιες ζωντανές τοποθετήσεις μας. Ναι. Κύριε Ζουγανέλη, ποια είναι η αξία του καλλιτεχνικού κόσμου και πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας χωρίς τους ανθρώπους της τέχνης? Γιατί, όπως παρατηρήσαμε και ειδικά τις ημέρες του εγκλεισμού, από τις διαδικτυακές παραστάσεις, τις διαδικτυακές συναυλίες, δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε χωρίς αυτήν την κοινότητα πολιτισμού. Όχι μόνο από αυτό, από τις ταινίες, από τα τραγούδια, από τα ραδιόφωνα. Και κανείς δεν αμείβεται για αυτό το πράγμα. Απολύτως κανείς. Όχι μόνο δεν αμείβεται. Δεν εκτιμάται. Είναι πολύ άδικο. Ξέρετε, ακούστε κάτι. Η ζωή πάει με την τέχνη. Σκεφτείτε πώς υπάρχει το τραγούδι. Ας πούμε, μην πάμε από τα αρχαία χρόνια, γιατί και εκεί υπάρχει. Από την Επανάσταση που ουσιαστικά μετά. Πώς είναι στην παράδοση, πώς είναι στην κλασική παιδεία. Στα πανηγύρια, στους γάμους, στις μουσικές σκηνές, στον δρόμο, γιατί εκεί πλανώδη είναι μουσική, μην κοιτάτε τους που παραξηγούμε. Και δεν είναι πέτες. Βγαίνουν και παίζουν, γιατί δεν έχουν εναλλακτική λύση, για να βγάλουν και αυτοί, ας πούμε, το ελάχιστο για να μπορούν να βολέψουν το ψωμί τους. Λοιπόν, θέλω να σας πω, φανταστείτε πως θα ήταν στη ζωή και στις επαναστάσεις ακόμα, τις μικρές ή τις μεγάλες στην Ελλάδα. Εγώ που είμαι της γενιάς του Πολυτεχνείου, όλη η μεταπολίτευση και το λίγο πριν, ο Θεοδωράκης ήταν αυτός που ενέπνεε. Φανταστείτε πως θα ήταν η Ελλάδα χωρίς τον Χατζηδάκη, χωρίς τον ήχο του Χατζηδάκη, του Τσιτσάνη, του Μούτσι, του Λοΐζου. Τι να παριθμίσω. Πάντα η έξοδος των Ελλήνων που πηγαίνανε και ψυχαγωγούνται και διασκεδάζονται και σκέφτονται. Φανταστείτε ότι είμαστε οι γεννήτωρες του θεάτρου. Εμείς, αυτοί, για να μιλάμε τώρα πράγματα, ένας κόσμος πολιτικός που δεν φρόντισε να κάνει μουσική ακαδημία στη χώρα που δημιούργησε τις τέχνες, αυτός ο κόσμος, αυτός ο πολιτικός κόσμος, πώς είναι δυνατόν να σκεφτεί τους ανθρώπους που αποτελούν τον πολιτισμό? Δεν το σκέφτεται. Μάλιστα. Πώς βλέπετε να είναι η επόμενη μέρα του καλλιτεχνικού κόσμου μετά τον κορονοϊό? Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γλυκιά μου Φωτεινή. Είναι πολύ δύσκολα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα πρέπει και εμείς να εμπνευστούμε άλλες λογικές επαγγελματικές. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν και είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι μόλις περάσει το καλοκαίρι μπορεί και να μην εξαφανιστεί αυτός ο κολοϊός, ας πούμε, που ταλαιπώρησε. Προσέξτε, ένας μονοκύτταρος οργανισμός πόσο ταλαιπωρεί τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι και απάντηση από τη συμπεριφορά μας στη υγεία. Δεν φερθήκαμε καλά στη γη. Δεν είμαστε άνθρωποι που φερθήκαμε καλά, και κυρίως
και όχι αυτός που πετάει το σκουπιδάκι, που και αυτό είναι κακό, που αφαιρετεί, αλλά κυρίως οι βιομηχανίες, που τους βιομηχανούς τους έχουμε υψηλά, διότι είναι ισχυρά οικονομική, είναι ισχυρά οικονομικά. Λοιπόν, σας παρακαλώ, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Ελπίζω, επειδή εμείς βασιζόμαστε στην έμπνευση, θα εμπνευτούμε πράγματα για να μπορούμε να ισορροπήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα. Πρέπει ο κόσμος να μας στηρίξει. Δεν έχουμε κανέναν άλλον. Ο κόσμος, ο λαός μας, που είναι ένας λαός ο οποίος τίμησε τους καλλιτέχνες με τη διπλή τιμή της υπόστασης που συνηθίζω να λέω, και να τον επιλέγει αλλά και να τον πληρώνει, θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο. Σας λέω, τα τελευταία χρόνια μηδενός εξαιρουμένου συμπεριλαμβανομένου και εμού δεν περάσαμε καλά. Ο κόσμος βέβαια ερχόταν, ας πούμε, να μας δει, αλλά είχαμε ρίξει τόσο πολύ τις τιμές που πολλές φορές ήταν η μία ή η άλλη. Γιατί εμείς έχουμε και αποστολή εκτός από επάγγελμα. Έτσι ακριβώς. Μετά την δεκάχρονη οικονομική κρίση ακολούθησε η υγειονομική κρίση, και ας ελπίσουμε η επερχόμενη οικονομική κρίση, η οποία θα επέλθει μετά το πέρας της πανδημίας, να μην αποτελειώσει τον καλλιτεχνικό κλάδο. Και την άλλη φορά που συναντηθήκαμε, σου είχα πει, η γλυκιά μου Φωτεινή, ότι αγνοήσαμε παντελώς την κρίση των αξιών και την ισοπαίδωση και τη μαζικοποίηση των προσωπικότητων. Αγνοήσαμε τελείως. Αυτά έφεραν την κρίση, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αντιπαλεύσουν. Δηλαδή γίναμε λίγο πολύ, θα πω μια λέξη, χάπατα. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Ζουγανέλη, να κλείσουμε με μια λίγο πιο ευχάριστη νότα την συζήτησή μας, για να αναφερθούμε στο ότι η περίοδος αυτή της κοινωνικής απομόνωσης αποτέλεσε και πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες όπως και εσείς. Πώς την βιώσατε πέρα από αυτό το δύσκολο κλίμα και το μη θετικό το οποίο κρατούσε στον κλάδο? Εγώ, Φωτεινή μου, εργάστηκα αυτή την περίοδο. Εργάστηκα στο σπίτι πάρα πολύ, τακτοποιώντας κρεμότητες που είχαν να κάνουν από το να γράψω παρτιτούρες ή κάτι σημειώματα που είχαν να τα κάνω πιο ανθρώπινα και πιο ευανάγνωστα και από μένα, για να μπορώ να τα επικοινωνώ. Έγραψα τραγούδια και κείμενα, τα οποία άλλα τα δημοσιοποίησα, άλλα δεν υπάρχουν. Έκανα και για την ψυχαγωγία, επικοινωνούσα, έκανα και δύο συναυλίες εντός εισαγωγικών, ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλα site, με αποτέλεσμα να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους και να τους κάνουμε να αισθάνονται μέσα στο σπίτι κάπως που να το ξεπερνάνε. Δεν είναι, κοιτάξτε, το θέμα εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση. Το να είσαι στο σπίτι δεν είναι ηρωισμός. Όταν αυτό επιβάλλεται, γίνεται κάπως. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Φωτεινή, και είμαι στη διάθεσή σου. Ευχαριστώ καλή πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Να είστε καλή. Γεια. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στο λαό μας για τον τρόπο που φέρθηκε αυτό το καιρό της καραντινοποίησης, που ελπίζω να ξεπεραστεί, για την αξιοπρέπειά του, για την νομιμότητά του και την παρανομία του, για την αγάπη που κέρδισε, σε στίχους του φίλου μου του Νίκου Κεραμίδα. Ξεθάψαμε τα θέλω μας, μαλώσαμε τα εγώ μας, μάθαμε να κοιτάζουμε βαθιά στον εαυτό μας. 40 μέρες μοναξιάς, στο 6 για ελευθέρας, στη τσέπη η ταυτότητα τη βγάλαμε εις πέρας. 30 και τόσες φορές σου είπα σ' αγαπάω, αγνάντεψα τις θάλασσες, σε άπατα κολυμπάω. Μάθαμε να κοιτάζουμε έξω απ' τις κουρτίνες, ένα σινιάλο η ζωή, έστω για λίγους μήνες. 40 μέρες μοναξιά, στο 6 για ελευθέρας, στην τσέπη ταυτότητα
τη βγάλαμε εις πέρας. 40 μέρες μοναξιά στο 6 για ελευθέρας. Στην τσέπη ταυτότητα τη βγάλαμε εις πέρας. Παρακολουθήστε αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ την εκπομπή Αναλύσεις με καλεσμένο τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Παρακολουθήστε την εκπομπή Αναλύσεις την Κυριακή 10 Μαΐου στις 9 το βράδυ με καλεσμένο τον βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, σε μια ενδελεχή συζήτηση πάνω σε φλέγοντα ζητήματα, όπως η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, τους πυλώνες ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα και τουρισμού στην περιοχή μας, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα σενάρια εκλογών, καθώς και τις ανατροπές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Παρακολουθήστε αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου στις 10 το βράδυ την ομιλία του θεολόγου εκκλησιαστικού ιστορικού και νομικού κ. Ιωάννη Σιδηρά με θέμα τις πολιτικές και διπλωματικές πτυχές που οδήγησαν την ενσωμάτωση της Θράκης στην Ελλάδα. Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ροδόπης, βρίσκομαι ανάμεσά σας προκειμένου να αναπτύξω ένα θέμα το οποίο αφορά μεν ένα τοπικό γεγονός, αλλά ταυτοχρόνως είναι πολυδιάστατη η σημασία του, γιατί η ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό της Θράκης έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο πόνου και δοκιμασιών, αλλά και κινδύνων για τον θρακικό ελληνισμό και τον βόρειο ελληνισμό. Έτσι, αυτή η ιστορική ιχνηλασία μέσα από πηγές και από μαρτυρίες, μέσα από πολιτικά γεγονότα και από διπλωματικά γεγονότα, θα μας αποκαλύψει αυτό που ως προμετωπίδα στην ομιλία μου έθεσα, ότι η ενσωμάτωση στον εθνικό μητρικό κορμό της εθνικής επικράτειας της Θράκης στην Ελλάδα ήταν ένας εθνικός άθλος. Δεν είναι καθυπερβολήν ο λόγος, είναι αληθής και θα το δείτε, διότι μόνο ως εθνικός άθλος μπορεί να λογιστεί αυτό το γεγονός της ενσωμάτωσης, με όλα αυτά τα δεινά τα οποία υπέστη ο θρακικός ελληνισμός και δυστυχώς τις αντίξωες συνθήκες υπό τις οποίες εδόθη ένας αγώνας ώστε η Θράκη, το τελευταίο κομμάτι της, δηλαδή η Δυτική Θράκη, να είναι ελληνική. Καθώς η Ανατολική Θράκη απολέστηκε, η Βόρεια Θράκη, η Ανατολική Ρωμιλία επίσης, και έμεινε τελικά η Δυτική Θράκη σε εμάς. Θα προσπαθήσω όσο τον δυνατόν πιο συνοπτικά να σας δώσω όλο το πλαίσιο. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι υπήρξαν το σημείο αναφοράς για την χαρά και την ελπίδα του Βόρειου Ελληνισμού ότι όλες αυτές οι επαρχίες θα ενσωματωθούν στη μητέρα Ελλάδα. Και τότε μεν οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι μαζί με τους Έλληνες και τους Σέρβους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έδειχναν ένα πρόσωπο τουλάχιστον επίπλαστα φιλικό, όταν πλέον τον Νοέμβριο του 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, εισήλθαν εδώ ως σύμμαχοι και ελευθερωτές από τον Οθωμανικό ζυγό, απεδείχθη στην πράξη ότι δεν ήρθαν ως ελευθερωτές, αλλά ως δεινοί κατακτητές, οι οποίοι επέβαλαν άθλιες συνθήκες τόσο προς τους χριστιανούς όσο και προς τους μουσουλμάνους. Όλοι πίστεψαν ότι αυτό το κακό το οποίο συνέβη τότε, και εδώ οι Βούλγαροι από τον Νοέμβριο του 1912 μέχρι τις 14 Ιουλίου του 1913, όταν έχουμε την πρώτη απελευθέρωση της Κομωτινής, και αυτό δυστυχώς οι Κομωτινέοι το λησμονούν, 14 Ιουλίου του 1913, σε αυτούς λοιπόν τους 8-9 μήνες, ο ελληνισμός της περιοχής υπέστη τα πάντινα, φρικώδεις δοκιμασίες.
και επίσης ο μουσουλμανικός, οι Οθωμανοί εδώ, κάτοικοι της περιοχής. Εάν αναφερθώ σε αυτά, χρειάζονται ώρες. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο μιλιταρισμός των Βουλγάρων, που εξυπηρετούσε και τα σχέδια των Ρώσων, οι οποίοι ήθελαν να κατέβουν στις λεγόμενες θερμές θάλασσες, ήταν τέτοιος ώστε επεδίωκαν τον αφελληνισμό της περιοχής, τον απόλυτο εκβουλγαρισμό. Θα σας αναφέρω τρία γεγονότα. Πρώτον, απαγορεύτηκε η χρήση της ελληνικής γλώσσας, έκλεισαν τα σχολεία και επευλήθη η τέλεση της θείας λειτουργίας στη βουλγαρική γλώσσα από βουλγαροεξαρχικούς, σχισματικούς, αντικανονικούς κληρικούς, οι οποίοι τελούσαν υπό τη δικαιοδοσία της αντικανονικής σχισματικής βουλγαρικής εκκλησίας, η οποία είχε αποκοπεί αντικανονικά από την μητέρα εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, στην οποία και ανήκουμε και εμείς, το 1870. Δεύτερον, απέξισαν, και σας προκαλώ να πάτε στη Μαρόνια, αυτό είναι τοπική έρευνα, απέξισαν τις ελληνικές επιγραφές των ιερών εικόνων για να πιστοποιήσουν με βουλγαρικές από πάνω επιγραφές ότι εδώ δεν υπήρξε ποτέ ελληνικό στοιχείο. Και τρίτον, το οποίο μαρτυρείται και είναι καταγεγραμμένο από τις ιστορικές πηγές, μέχρι και στους μαρμάρινους σταυρούς των κεκοιμημένων απέξισαν τα ελληνικά ονόματα και δολίως τοποθέτησαν βουλγαρικά ονόματα για να τονίσουν ότι εδώ ουδέποτε υπήρξε ελληνική ρίζα. Οι δε δοκιμασίες των συμπολιτών μας μουσουλμάνων, και πρέπει αυτά να τα πούμε, πρέπει να τα πούμε και ήδη τα κατέγραψα φέτος στο επαιτειακό αφιέρωμα που θα κυκλοφορήσει το Σάββατο, τα πάθη των μουσουλμάνων της Θράκης από τους Βουλγάρους, διότι η αλήθεια της ιστορίας δεν κόβεται και ράβεται στα μέτρα, αλλά είναι αλήθεια που έχει καταγραφεί. Οι μουσουλμάνοι υπέστησαν εξευτελισμούς, καταστροφές, βιασμούς, λαιλασίες, πυρπολήσεις, και ο εξευτελισμός ήταν ότι τους είχαν αφαιρέσει τα τεμένη, το Εσκίτζαμι και το Γενίτζαμι, τα οποία τα είχαν μετατρέψει σε εκκλησίες, και άλλα τεμένη τα οποία τα είχαν μετατρέψει σε αποθήκες για να αποθηκεύουν χοιρινό κρέας. Μάλιστα ο Στίλπνον Κυριακίδης, ο μεγάλος αυτός Κομωτινέος λαογράφος και πανεπιστημιακός δάσκαλος, αναφέρει ότι με την βία τους εβάπτιζαν, και αν μένει οι καημένοι οι μουσουλμάνοι ήθελαν την βάπτιση, βαπτίζονταν σε κρύο νερό, αν αρνούνταν τη βάπτιση, σε καυτό νερό, σε καζάνια, και τους έδιναν χριστιανικά ονόματα. Αυτά διήρκησαν συνοπτικότατα επί 8 μήνες. Έτσι λοιπόν στις 14 Ιουλίου του 1913 απελευθερώνεται η Θράκη. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διενυκτερεύουν για σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου αλλά και αύριο Σάββατο 9 του μηνός. Η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Σάββατο 9 Μαΐου. Κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopi.net.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.